Καλησπέρα παιδες και καλώς ορίσατε στο 6ο επεισόδιο των Μαυραγωνιτών του Insomnia. Θα πω την αλήθεια μου, δεν περίμενα να ξανακάνω τόσο σύντομο επεισόδιο, περίμενα να έχουμε τελειώσει με όλες τις υποχρεώσεις και ακόμα και τότε ένιωθα ότι γενικότερα δεν είχα κάτι άλλο να καλύψω. Μιλήσαμε για επεξεργαστές, μιλήσαμε για πλήρη συστήματα, μιλήσαμε πάρα πολλές φορές για κάρτες γραφικών, οπότε δεν περίμενα γενικά να ξαναχρειαστεί να ανοίξω την κάμερα και να κάνω ένα επεισόδιο. Αλλά βλέπετε, υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο δεν έχουμε μιλήσει ακόμα και είναι το πιο σημαντικό. Είναι η εμπειρία ενός ανθρώπου ο οποίος προσπαθεί να αγοράσει κάτι μεταχειρισμένο αυτή τη στιγμή. Και συγκεκριμένα, κάρτες γραφικών. Εξού και ο λόγος που έχω ανοίξει τις κάρτες γραφικών είναι εδώ πέρα. Δεν θα κάνουμε το κλασικό που θα περάσουμε τις αγγελίες και θα πούμε ποιες είναι καλές, ποιες δεν είναι. Καμία δεν είναι καλή, ξεκάθαρα. Αλλά θα μιλήσουμε αντιθέτως για την εμπειρία κάποιου ο οποίος προσπαθεί να αγοράσει μια κάρτα γραφικών αυτή την περίοδο. Θα μιλήσω λοιπόν για τις δικές μου προσωπικές εμπειρίες, μιας και προσπαθώ να κάνω αυτό ακριβώς το πράγμα το τελευταίο καιρό. Έχω στείλει πάνω από 20 μηνύματα, πάνω από 20 διαφορετικές αγγελίες. Τα περισσότερα από αυτά είναι σε Insomnia, 1-2 ήταν στο Marketplace. Από Marketplace δεν πήρα καν απάντηση, οπότε δεν έχω και πάρα πολλά να πω γι' αυτό. Αλλά από Insomnia, ας πούμε ότι είναι η χειρότερη εμπειρία που είχα ποτέ στο site αυτό και είμαι πραγματικά ενεργός, νομίζω κοντά 3 χρόνια πλέον. Το πόσους πολλούς κακοπολιτές μαζεμένους κατάφερα να πετύχω είναι εντυπωσιακό. Θα είμαι ειλικρινής. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο κακό κόσμο κατάφερα να πετύχω. Η πιο light κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν το μήνυμά σου, δεν απαντάνε ποτέ και μετά από 2 ώρες βλέπεις την αγγελία να έχει κλείσει. Και όχι, μιλάω και για αγγελίες που έστειλα πρώτος. Σε φάση ανέβηκε 30 δευτερόλεπτα πριν. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να με πρόλαβε. Σας θεγγυώμαι. Και μάλιστα σε ένα από αυτά τα προφίλ έκανα πραγματικά stalking, γιατί στέλνω μήνυμα. Βασικά, μπαίνω στο προφίλ του, βλέπω πόσα μηνύματα έχει, στέλνω μήνυμα, ριφρεσάρω, βλέπω ότι έχουν ανέβει κατά ένα και ξέρω ότι είμαι ο πρώτος. Πάλι δεν πήρα απάντηση. Οπότε γενικότερα έχουμε την πρώτη και πιο light κατηγορία, η οποία είναι αυτή που πολύ απλά δεν απαντάνε ποτέ. Εντάξει, το έχουμε περάσει όλοι. Το γεγονός ότι το πέρασε κάπως πιο συχνά έχει να κάνει με το γεγονός ότι έστειλε σε περισσότερο κόσμο. Πάμε παρακάτω. Μετά έχουμε να κάνουμε με τους ανθρώπους με τους οποίους πας να ξεκινήσεις μια κουβέντα και η κουβέντα δεν συνεχίζει ποτέ. Στέλνεις να μάθεις λίγες περισσότερες πληροφορίες, δεν ξαναστέλνει ποτέ. 2-3 ώρες αργότερα η αγγελία έχει κλείσει. Και εδώ πέρα μπορώ να καταλάβω το να το κάνεις, το για ποιο λόγο να το κάνεις κάτι τέτοιο. Πολλές από αυτές τις αγγελίες, για παράδειγμα, ήταν από επαρχία. Υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός αγγελιών από επαρχία. Οπότε προφανώς και καταλαβαίνω ο άλλος να θέλει να πουλήσει σε κάποιον ο οποίος μένει κοντά του, μπορεί να έρθει να την πάρει χέρι με χέρι και να μην χρειάζεται να μπλέκει με ταχυδρομικές, αντικαταβολές, καταθέσεις και τα σχετικά. Το καταλαβαίνω. Απόλυτα. Πιστέψτε με. Και εγώ προτιμώ κόσμο ο οποίος να είναι από Αθήνα, για να μπορέσουμε να μην χρειαστεί να μπλέξουμε με μεταφορικές και τα συναφή. Οπότε και αυτή η κατηγορία, ok, εντάξει, είναι λίγο πιο εκνευριστικό γιατί πας να ανοίξεις μια κουβέντα και έχεις μια ελπίδα ότι παίζει και να τα καταφέρω αυτή τη φορά και να πάρω κάρτα, δεν παίρνεις κάρτα. Περνάμε τώρα στην τρίτη κατηγορία, η οποία είναι και αυτή η οποία, πώς να το πω, με νευριάζει. Και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα με νευρίασε πάρα πολύ. Είναι η κατηγορία η οποία στέλνουνε, λένε ναι. Δείχνει ένα χι ενδιαφέρον, λες θέλω να την πάρω, τον ατάλλω, δείχνει εσύ γενικά ενδιαφέρον, ότι όπως ναι, σταματά να σου απαντάει και μισή ώρα αργότερα σου στέλνει και σου λέει φίλε, κάποιος μου πρόσφερε παραπάνω λεφτά, ξέρω εγώ από 500 ευρώ κάποιος μου πρόσφερε 530, θες να κάνεις κάτι καλύτερο να την πάρεις εσύ. Και μια φάση ενώ του είχα πει όχι φίλε, ευχαριστώ, δεν θέλω να δώσω παραπάνω λεφτά. Όντως πουλήθηκε σύντομα αυτή η κάρτα. Οπότε φαντάζομαι όντως κάποιος πρόσφερε πάνω από λεφτά. Ένας άλλος μου το έκανε. Και επειδή είχα πιάσει ήδη να κάνω αυτό το stalking που είχα πει πιο πριν, ναι, ακούγομαι αυτή τη στιγμή πολύ κακός και πολύ καχύποπτος, αλλά είχα ήδη περάσει ένα καλό αριθμό αγγελιών και ένα καλό αριθμό μηνυμάτων όπου δεν απαντάγανε στο περίπου, με κόβανε, κάνανε ράν και είχαν αρχίσει τα νεύρα μου και γινόντουσαν λίγο στα τάλια. Οπότε ο τύπος δεν είχε λάβει κανένα απολύτως μήνυμα και έστειλε να μου πει ότι, ναι, φίλε, ξέρω εγώ, κάποιος μου πρόσφερε παραπάνω λεφτά. Δεν έχει ανέβει ο αριθμός των μηνυμάτων του, δεν έχει μπει κανείς να δει το προφίλ του. Λέω, ρε φιλαράκι, του λέω, οκ, ξέρεις κάτι, θα σε φτιάξω. Σου δίνω, του λέω, ήταν ξέρω 4,50, τα κάνει 4,70, του λέω, σου δίνω 5. Μην τα απολογώ, μέχρι τώρα κάρτα αναπόλυτη. Τον έχω αφήσει, το διαβάστηκε, κάποιος του πρόσφερε υποτίθεται 4,70
και ο τύπος δεν έχει πουλήσει ακόμα. Τι να πω εγώ τώρα πάνω σε αυτούς. Πας δηλαδή να μου ανεβάσεις με το ζόρι την τιμή με το που είδες ότι εγώ ας πούμε θέλω να αγοράσω. Του λέω και καλά ότι ναι, θες να ανεβάσω κι εγώ, σου αφήνω στο διαβάσκια και μετά ξαφνικά δεν έχεις αγοραστεί εσύ. Πέθανε ο προηγούμενος που σου πρότεινε τα παραπάνω λεφτά από την αρχική τιμή. Οκ. Okay. Και μετά έχουμε την κατηγορία των ανθρώπων με τους οποίους κανονίζεις. Και όχι απλά ενώ έχετε κανονίσει, έχετε μιλήσει και τα σχετικά, εν τέλει πουλάνε αλλού, δεν σε ενημερώνουν κιόλας. Η καλύτερη εμπειρία που είχα προσωπική τον τελευταίο καιρό ήταν με ένα τυπάκι όπου ήθελα να αγοράσω μια 1080 Ti. Τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε, που μένει εκεί, μπορώ να περάσω μεθαύριο το μεσημέρι να την πάρω, γιατί πρέπει αύριο να βγάλω τα λεφτά. Οκ. Είχαμε πει ώρα, μέρος, τα πάντα, ρε. Και μετά από λίγο, του στέλνω μία μέρα πριν πάω εκεί πέρα να τον ρωτήσω κάτι παραπάνω, και ο τύπος γυρνάει και μου κάνει, έλα φίλε, πουλήθηκε. Έχουμε συμφωνήσει να έρθω να την πάρω εγώ. Έχουμε δώσει ραντεβού. Αν εγώ, ας πούμε, δεν έστειλα εκείνο το μήνυμα να ρωτήσω κάτι παραπάνω, θα ερχόμουν σαν το μαλάκα, και συγγνώμη για την έκφραση, αλλά θα την πω. Θα ερχόμουν εγώ σαν το μαλάκα, λοιπόν, εν μέσω καραντίνας, με αστυνομία να κόβει βόλτες και να ψάχνει ευκαιρία να σου ρίξει πρόστιμο. Γιατί έχω πετύχει αρκετούς από αυτούς, έτσι. Μέχρι εκεί που μένεις για να μου πεις, έλα φίλε, πουλήθηκε, και ενώ είχαμε κανονίσει, δεν σε ενημέρωσα καν. Τι φάση ακριβώς, αγοράκι μου. Τι φάση. Και ξέρετε ποιο είναι το αστείο. Δεν ήταν καν η αγγελία που με έκανε trigger χειρότερα από όλες και ήταν και ο λόγος που άνοιξε σήμερα την κάμερα για να κάνω αυτό το βίντεο. Η αγγελία η οποία μου ανέβασε πίεση, πραγματικά πίεση, είναι αυτή εδώ. Εξού και ο λόγος που ανοίξαμε τις αγγελίες. Είναι αυτή λοιπόν εδώ η αγγελία. Ωραία αγγελία, δεν φαίνεται. Vega 64. Μια καλή εγγύηση για Vega 64, δεν είναι και πιο καινούργια κάρτα, έτσι. Πολύ καλή υλοποίηση, Αθήνα, μεγάλη έτσι αγγελία που λέει πράγματα τόνα τάλο ρε παιδί μου, στέλνει και δωρεάν με courier κλπ κλπ κλπ, προφίλ με πολλές αξιολογήσεις και τα σχετικά. Πολύ καλή αγγελία, σωστά. Όντως, δηλαδή την είδα και κάπου πίσω στο πίσω μέρος μυαλού μου να σου φάσω τώρα εγώ, δίνω 4.20 για Vega 64 ή δεν δίνω. Ήταν πολύ λόγο. Κάτι μέσα στο κεφάλι μου έκανε ένα έτσι να... Γιατί δεν μου άρεσε αυτή την αγγελία. Να το πω έτσι. Δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο, απλά κάτι δεν μου άρεσε. Και λέω: τι διάλογο δεν σ' αρέσει να είναι νικηφόρο, ξέρω, μια χαρά είναι αγγελία. Αυτό. Αυτό εδώ δεν μου άρεσε. Χρειάζεται να πω κάτι. Χρειάζεται να πω κάτι. Πριν από λίγες μέρες έσκασε η ίδια ακριβώς κάρτα στα 300 ευρώ. Ναι, το ξέρω. Τόση ώρα δεν λέω τίποτα. Δεν είναι ότι έχει χαλάσει ο ήχος. Όντως δεν λέω κάτι. Γιατί η άλλη επιλογή είναι να αρχίσω να μπινελικώνω αυτή τη στιγμή σαν να βρίσκομαι στην 7, στο σεφ, ενώ παίζουμε με το βάζελο. Τι θέλετε εγώ να πω. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο όταν ακούω δικαιολογίες του στυλ ελεύθερη αγορά και δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης, οπότε δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον όρο μαυραγωρίτη και τα σχετικά, μου ανεβαίνει το όμως κεφάλι. Γιατί όσοι άνθρωποι κινούνται με αυτή τη λογική, ή είναι τυπάκια τα οποία πουλάγανε τις 30-70 με το κιλό και πέρα από μια εβδομάδα έμπαινε σε insomnia κάρτες γραφικών και μία στις 5 αγγελίες ήταν 30-70 σφραγισμένη, είναι τυπάκια τα οποία είναι απλά χαζά και δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν πλάτες σε τέτοιο κόσμο. Λέμε γιατί πάμε κατά διαόλου. Κόσμος κράζει, ας πούμε, κυβέρνηση. Όχι μόνο αυτή την κυβέρνηση, όλες τις κυβερνήσεις. Από καταβολής Ελλάδας. Από τότε που γεννήθηκα. Αυτό βλέπω. Όχι, φιλαράκι.
Με συγχωρείς πάρα πολύ. Η κυβέρνηση δεν είναι κακή και εσύ είσαι ο καλός. Βλέπεις σε παραδείγματα ανθρώπων υπάρχουν. Και όταν βλέπω τέτοιες αγγελίες, χάνω κάθε ελπίδα και κάθε πίστη και κάθε οτιδήποτε καλό συνέστημα έχω για εμάς σαν λαό. Γιατί αυτές τις μαλακίες δεν τις βλέπεις τόσο συχνά στο εξωτερικό, ρε φίλε. Δεν τις βλέπεις τόσο συχνά. Είναι δικό μας παρατράγουδο. Εντάξει, και η αισχρή εμπειρία που έχω τον τελευταίο καιρό προσπαθώντας να αγοράσω μια κάρτα με κόσμο ο οποίος με γράφει, κόσμο ο οποίος αδιαφορεί πλήρως, κόσμο ο οποίος περιμένει τον miner να προτείνει ξαφνικά παλαβά λεφτά και να του πάρει αυτό στην κάρτα παρά το γεγονός ότι εγώ έχω συμφωνήσει μαζί του, είναι ο λόγος που έχω χάσει πραγματικά πάσα ελπίδα και που δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να πάω αύριο το πρωί σε ένα M-Systems, σε ένα πλαίσιο ή σε ένα οποιοδήποτε μαγαζί το οποίο μπορεί να μου εγγυηθεί ότι θα μου φέρει μια κάρτα σε 20-30 ημέρες και να σκάσω 8 και 9 εκατοστάρικα για να πάρω overpriced την τελευταία Nvidia και την τελευταία AMD. Ναι, προτιμώ χίλιες φορές να τα δώσω αυτούς τα λεφτά. Γιατί ξέρεις κάτι, ρε φίλε, οι τύποι έχουν μαγαζί. Εντάξει, και πληρώνουν μαγαζί, και πληρώνουν ενίκιο, και πληρώνουν υπαλλήλους, και πληρώνουν λειτουργικά έξοδα. Εσύ δεν πληρώνεις απολύτως τίποτα και είσαι απλά καραγκιόζης. Και προσπαθείς να βγάζεις λεφτά έτσι. Χωρίς κόπο, χωρίς κόστος, χωρίς κίνδυνο, χωρίς τίποτα. Και μου το παίζεται ιστορία. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και πολλές ομάδες στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή, οι οποίες κάθονται και κάνουν support την όλη φάση. Και είναι σε φάση, δεν κατάλαβα, αυτά τα μαγαζιά βάζουν 1000 φεύγα ευρώ τη 5760. Για ποιο λόγο κρέας τον άλλον από την πουλάει 5 και 550. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ρε φίλε. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Γιατί όταν σκάσει αυτός ο ένας, ο οποίος θα την πουλήσει 4 και 4,20 και 4,50, όπου είναι μια πιο λογική τιμή, μια όχι μαυραγορητική τιμή, μια τιμή που δεν πας να βγάλεις κέρδος με το ζόρι από τον άλλον, θα σκάσουν τέτοια τυπάκια, θα αγοράσουν και θα μεταπολίσουν πιο ακριβά. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Εντάξει. Αυτό είναι το πρόβλημά μου και γι' αυτό το λόγο αυτή η σειρά λέγεται μαυραγορήτη στο Insomnia. Γιατί υπάρχουν. Και όσο και αν δεν τους αρέσει ο όρος, και όσο και αν δεν αρέσει άλλο κόσμο όρος, ισχύει. Ναι, έφαγα trigger. Εντάξει. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Το επεισόδιο ήταν αυτό. Δεν πρόκειται να μιλήσουμε για αγγελίες. Αγγελίες είναι έσχος. 16-60, 3 εκατοστάρικα. Vega 64, 5 εκατοστάρικα. Τι άλλο να πεις. 20-60, super, 5 εκατοστάρικα. Δεν έχει νόημα. Να πούμε κάτι. Δεν έχει νόημα να σχολιάσουμε περαιτέρω. Τα ξέρετε, τα ξέρω, τα βλέπουμε. Τέλος. Απλά ειλικρινά, η συγκεκριμένη αγγελία ήταν απλά η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Σε μια ήδη πολύ κακή εβδομάδα για εμένα όσον αφορά την προσπάθειά μου να βρω μια κάρτα. Και είναι νομίζω και ο λόγος που θα πάω πραγματικά να σκάσω ένα κάρο λεφτά για παραγγελία η οποία δεν ξέρω πότε θα μου έρθει. Για μια κάρτα που έχει πολύ χαμηλότερο MSRP. Γιατί δεν έχω καμία όρεξη να δώσω λεφτά σε κανέναν από αυτούς που πουλάνε αυτή τη στιγμή. Έτσι, με τιμές, γιατί έτσι γουστάρω και γιατί πολύ απλά υπάρχουν κάποιοι παλαβοί miners οι οποίοι είναι απόλυτα διατεθειμένοι να πληρώσουν απίστευτα λεφτά για να αγοράσουν κάρτες οι οποίες μπορούν να μαϊνάρουν. Φιλαράκι μου, έβαλα RX 570. Ένα χρόνο εγγύηση ακόμα, 8 GB, Nitro Plus, πολύ καλή υλοποίηση και τα σχετικά. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Ρε Νικηφόρε, είναι καλή περίοδο να την πουλήσω την κάρτα, δεν την κάνω κάτι. Του λέω: Βάλτε ένα 220, ρε φίλε. Λογικά όλο και κάποιο miner θα την πάρει. Μου λέει: Θα την βάλω 220. Ρίφρεσάρω τον Insomnia κάποια στιγμή και βλέπω την αγγελία του 290. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω: Ρε φίλε, τι φάση, τι 290. Μου λέει: Κοίτα, επειδή του ξέρω και κάνουν παζάρια, την έβαλα τόσο να με παζαρέψουν, να πέσει λίγο παρακάτω, να την πουλήσω λίγο παρακάτω. Εντάξει, λέω: Δεν πολύ συμφωνώ. Δεν είναι και κακή σαν λογική. Βάλτε την έτσι και βλέπουμε. Sky, μισή ώρα αργότερα ηχητικό και μου λέει: Έχω δύο τουλάχιστον μηνύματα, του είχαν στείλει κι άλλοι, δύο τουλάχιστον μηνύματα που την αγοράζουν σήμερα από το χώρο μου 290 ευρώ. RX 570. Και επειδή λοιπόν υπάρχουν τέτοια τυπάκια, Sky κόσμος και πουλάς αυτές τις τιμές. Όχι, λυπάμαι. Δεν θα δώσω λεφτά μου σε αυτούς. Θα τα δώσω λεφτά μου στο πλαίσιο. Θα τα δώσω λεφτά μου στο M-Systems. Στο e-shop. Σε όποιο κατάστημα μπορεί να μου εγγυηθεί ότι θα μου φέρει όντως κάρτα. Και δεν με νοιάζει το λίγο. Λοιπόν. Αυτό ήτανε. Τέλος. Γεια σας. Δεν ξέρω πότε θα τα ξαναπούμε. Η εξεταστική πάει καλά για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν. Συγγνώμη για αυτό το trigger. Για αυτό το ξέσπασμα. Αλλά ήθελα πολύ να το βγάλω από μέσα μου.
Αυτά λοιπόν. Social έχουμε κάτω στην περιγραφή. Έχουμε server στο Discord. Όσοι έχετε ερωτήσεις για PC, hardware, προβλήματα ή οτιδήποτε, μπείτε εκεί και κάντε τες. Μην τις κάνετε κάτω από τα βίντεο. Υπάρχει πάντα τουλάχιστον ένας τύπος που θα κάνει αυτή την ερώτηση. Έχουμε server στο Discord. Μπε στο community, είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε διαφορετικά sections για κάθε είδους πρόβλημα, ερώτηση, συζήτηση ή οτιδήποτε. Έχουμε link κάτω στην περιγραφή. Μπε και κάνε την ερώτησή σου. Αυτά από εμένα. Να περνάτε καλά. Τα λέμε στο επόμενο.